23 από τα συνολικά 31 ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη που απείλησαν την Ουκρανική επικράτεια κατέριψε ο Ουκρανικός στρατός. Στο στόχαστρο της Μόσχας βρέθηκε κυρίως η Οδυσσός. Τα ρωσικά ντρόνς έπληξαν κατοικημένη περιοχή με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να σκοτωθούν και να αποκριθούν ζημίες σε ένα εμπορικό κέντρο, ανέφερε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλε Κίπερ. 9 από τα 10 ρωσικά ντρόνς εξουδετερώθηκαν, πρόσθεσε ο Ουκρανός κυβερνήτης. Στον Ντνίπρο, 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν ύστερα από πλήγμα σε συγκρότημα πολυκατοικιών. Διασωστικά συνεργεία επιχείρησαν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό των πολιτών. Σε πολιτικό επίπεδο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε στο Κίεβο με αντιπροσωπείες ξένων χωρών και οργανισμών προκειμένου να εξασφαλίσει την μέγιστη υποστήριξη, αλλά και για να προωθήσει την ειρηνευτική του φόρμουλα, η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει την επιστροφή των χιλιάδων παιδιών που απήγαγε η Ρωσία. Επιπροσθέτως, ο Ουκρανός ηγέτης σε συνέντευξή του σε κορυφαίο αμερικανικό μέσο κάλεσε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα που ελέγχει τη Βουλή των Αντιπροσώπων να εγκρίνει τη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο.